In Business News. Τα προβλήματα και οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας ήταν στο προσκήνιο του Φόρουμ Οικονομικής Πολιτικής που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ το διήμερο 14 με 15 Φεβρουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενίας στη Λευκοσία. Με κεντρικό θέμα «Χτίζοντας την οικονομία της επόμενης δεκαετίας», πραγματοποιήθηκε ένα εναλλακτικό βήμα διαλόγου και κατάθεσης προτάσεων για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας. Την ανάγκη για να παραχθήνει ως πλούτος που να κατανέμεται δικαιότερα, να λειτουργήσει το κράτος πρόνοιας ως εγγυητής της κοινωνικής συνοχής, αλλά και να αξιοποιηθεί το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού σε καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας με κατοχυρωμένα δικαιώματα, εξέφρασε από το βήμα του Φόρουμ ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού. Πρόσθεσε ότι η προτεραιότητα του ΑΚΕΛ είναι να μην αφήσει την οικονομία να στρεβλωθεί από τα μεγάλα συμφέροντα μιας μικρής μειοψηφίας. Σταθερή οικονομία, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, είναι η οικονομία που προάγει τα συμφέροντα των πολλών και παράγει ευημερία για όλους. Δυστυχώς όμως δεν βρισκόμαστε ακόμα εκεί. Ούτε γνωρίζουμε το αν και πότε θα φτάσουμε. Αλλά ακόμη και αν ανοίξει ορίζοντας αυτός, και πάλι ζητούμενο θα παραμένει η διασφάλιση της πρόσβασης του συνόλου των πολιτών στα βασικά αγαθά της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης και της πλήρους απασχόλησης. Το μήνυμα ότι οι τράπεζες της Κύπρου θα πρέπει να βρουν άλλα προϊόντα πέραν του δανεισμού για να ενισχύσουν την κερδοφορία τους, έστειλε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου. Πρόσθεσε ότι οι δύο μεγάλες τράπεζες της Κύπρου σημείωσαν μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κάτι που πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες τράπεζες. Όσον αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ανέφερε ότι η Κύπρος έχει σημειώσει εξαιρετική πρόοδο στην καταπολέμησή του, αλλά ακόμη υπάρχει δρόμος μέχρι την πλήρη εξυγίανση. Από πλευράς της οικονομίας, σίγουρα θα θέλαμε όλοι να δοθεί περαιτέρω έμφαση στις σωστές αναδιαρθρώσεις. Είναι αυτές που θα αφήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αναπνεύσουν και με αυτόν τον τρόπο να δοθεί περαιτέρω ανάπτυξη στην οικονομία. Από πλευράς του, επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών Μελετών του ΑΚΕΛ Χάρης Πολυκάρπου επεσήμανε την ανάγκη να δούμε την πορεία της κυπριακής οικονομίας υπό το πρίσμα των εντυνόμενων οικονομικών ανισοτήτων, της περιβαλλοντικής κρίσης και των τεχνολογικών εξελίξεων. Την ίδια ώρα, απέρριψε το δογματισμό που εκφράζει η κυβέρνηση με την αδυναμία υλοποίησης εναλλακτικών επιλογών στη σημερινή οικονομική πολιτική, τονίζοντας ότι το να αγνοεί κανείς αυτά τα φαινόμενα και να υποβαθμίζει τη σημασία τους είναι ανεύθυνο και επικίνδυνο, όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και για τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Έχει σημασία η οικονομία να μεγαλώνει. Εξίσου σημασία όμως έχει για ποιους μεγαλώνει. Πόσο βιώσιμη είναι η πορεία της και πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του μέλλοντος. Είναι γι' αυτό που η ανάγνωση του σημερινού αφηγήματος περί success story στην κυπριακή οικονομία είναι μειοπική. Με διακεκριμένους ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό τέθηκαν επιτάπητος ζητήματα φορολογικής πολιτικής, πράσινης οικονομίας, εργασιακά δικαιώματα, θέματα βιωσιμότητας του σημερινού μοντέλου ανάπτυξης και αντιμετώπισης κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και αναλύθηκαν τρόποι αντιμετώπισης της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Στο Φόρουμ Οικονομικής Πολιτικής παρευρέθηκαν πέραν των 450 Κροατών, εκ των οποίων πολιτικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και ακαδημαϊκοί. Συντονιστής του Φόρουμ ήταν η IMH.